Καλημερίζω τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Μανούσο Σταυριανουδάκη. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα στα ακροατές σας. Δώστε μας τον στίγμα σας, γιατί σε όλη την Ελλάδα συνεχίζετε τις κινητοποιήσεις. Είδα σε πόλεις χθες διάφορες της χώρας ότι υπήρχαν και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο των Απολέων και φαίνεται ότι πάμε σε μια ίδια κατεύθυνση και εδώ, εφόσον παραμένετε στα μεγάλα χωράφια, κύριε Σταυριανουδάκη. Ναι, έχουμε αποφασίσει την Κυριακή. Είχαμε πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Συμμετείχαν 28 μπλόκα την Κυριακή. Σήμερα ξεπερνάνε τα 40 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, όπως λένε οι πληροφορίες. Και αποφασίσαμε κλιμάκωση του αγώνα και πορείες κατά περιοχή, όπως αποφασίσουν οι κατατόπους, οι αγροτικοί σύλλογοι, διαμαρτυρία. Σήμερα έχουν αποφασίσει πανελλαδικά κλείσιμο το διοδείο. Εμείς αποφασίζουμε 6 η ώρα το απόγευμα κλείσιμο της Εθνικής Οδού για περίπου μισή ώρα, συμβολικό κλείσιμο, και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Μισό λεπτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Το νοσοκομείο απ' έξω Χανίων, για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας σε όλο του νομού, και έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας συντονισμένοι πανελλαδικά με συναδέλφους μας, μικρομεσαίους αγρότες, κτηνοτρόφους. Επειδή δεν το κατάλαβα και ενδεχόμενα να μην είχα το μυαλό μου εγώ εκείνη την ώρα που το λέγατε, αυτό που έχετε αποφασίσει, για να ξέρει ο κόσμος που σας ακούει αυτή την ώρα από όλη την Κρήτη, κύριε Σταυριανουδάκη, είναι ότι στις 6 το απόγευμα για μισή ώρα συμβολικά αύριο. Το απόγευμα για μισή ώρα θα κλείσουμε το δρόμο αύριο στα μεγάλα χωράφια συμβολικά, όπως το κάναμε πάντα. Μάλιστα. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, που ο μήνας έχει 16, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, το απόγευμα κλείνεται για μισή ώρα την Εθνική Οδό στον κόμβο στα μεγάλα χωράφια. Αυτό. Ναι. Και θα δείτε βέβαια και ενδιάμεσα. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας συντονισμένοι. Ακούστε, η κατάσταση η οποία επικρατεί σε μικρομεσαίους αγρότες κτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο θα έλεγα στο νομό Χανίων, η ακρίβεια, τα ακριβά λιπάσματα, οι ακριβές ζωοτροφές, το πετρέλαιο, πανάκριβο πετρέλαιο, δεν μπορούμε να παράγουμε και να παράγουμε και εμείς, εγώ προσωπικά κτηνοτροφικά προϊόντα, οι συνάδελφοί μου ότι παράγει ο καθένας, δεν μπορούμε να παράγουμε άλλο. Εάν μεταφερθεί η ακρίβεια στα προϊόντα τα οποία παράγουμε, δυστυχώς θα είναι οι συνέπειες ακόμα χειρότερες, διότι δεν θα μπορεί να αγοράσουμε την κατάσταση. Μα και βέβαια έχει μεταφερθεί στα προϊόντα. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει να στηρίξει το μικρομεσαίο αγρότη και κτηνοτρόφο, να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα που έχουμε βάλει με την πανελλαδική των μπλόκων, που είναι καθαρά, είναι καθαρά επιβίωσης, δηλαδή όχι για να γίνουμε πλούσιοι, αλλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στα χωριά μας. Μάλιστα. Ούτως ή άλλως η ακρίβεια δεν θα εμφανιστεί. Η ακρίβεια υπάρχει και ροκανίζει την τσέπη μας συνεχώς. Φαντάζομαι θέλετε να πείτε για περαιτέρω αύξηση σε ό,τι έχει να κάνει με την πώληση των δικών σας των προϊόντων στην αγορά. Ως καταναλωτές εμείς, ως καταναλωτής και εσείς ο ίδιος σαφέστατα βιώνετε αυτή την ακρίβεια που υπάρχει. Στήριξη για την επιβίωσή μας. Μα, να σας πω και να είναι το τελευταίο, και είναι το τελευταίο που ρωτάω. Ο κύριος Σπύλιος Λιβανός, αν θυμάμαι καλά, μόλις 1 με 2 ημέρες πριν αποπεμφθεί, είχε ανακοινώσει 7 μέτρα τα οποία φαίνεται ή έλεγαν από το Υπουργείο και συνεχίζουν να λένε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι είναι μέτρα στήριξης για τον παραγωγικό κόσμο. Δεν αρκούν αυτά τα μέτρα, κύριε Σταυριανουδάκη? Είναι δυστυχώς, όπως έχουμε ανακοινώσει, είναι μέτρα κοροϊδίας και των ψεύτικων υποσχέσεων. Αυτά είναι, δεν, ούτε καν μπορούν να συμπεριληφθούν ως μέτρα στήριξης, ούτε δεν ανακουφίζουν καν στο ελάχιστο το μικρομεσαίο αγρότη κτηνοτρόφο. Ούτε καν είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτοί μπορεί να λένε, η πραγματικότητα όμως είναι ακόμα τελείως διαφορετική. Δεν έχουν γνώση των πραγμάτων πώς ακριβώς είναι. Όταν το λίπασμα είχε 17 ευρώ πέρσι,
και φέτο ξεπερνά τα 40 ευρώ το ίδιο λίπασμα, ίδια ποιότητα και το ίδιο λίπασμα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να παραχθεί το προϊόν όταν θα πει ότι φτηνίζονται 6 με 8% κάτω το λίπασμα. Το ΦΠΑ δηλαδή. Αυτό το, η έκθεση που εδόθηκε κατευθείαν εροκάνησε αυτό το, τη μείωση που είχαμε με το ΦΠΑ. Εμείς ζητάμε πραγματική στήριξη στον πρωτογενή τομέα. Όχι μέτρα κοροϊδίας για να κοροϊδέψουν τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους. Κύριε Σταυριανουδάκη, ακούστε, είμαστε τώρα το 8% του πληθυσμού. Εάν χαμηλώσει και άλλο μικρομεσαίος αγρότες που προσπαθούν να μειώσουν, γιατί ο σκοπός των είναι να πάρουν τη γη και τα χωράφια μας από τα χέρια μας για να τα πάρουν μεγάλη ομίλη, εμείς δυστυχώς πρέπει να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι όταν αλλάζουν υπουργοί, όταν λένε ότι αυτό είναι έμπραχτα όλα αυτά. Η πραγματικότητα όμως την ζούμε κάθε μέρα στο πετσί μας, κάθε μέρα στη δουλειά μας. Όταν πάμε και φορτώνουμε ζωοτροφέας, δηλαδή ένα αυτοκινητάκι αρνιά, τώρα φορτώνουμε άλλο ένα αυτοκινητάκι ζωοτροφές και γυρίζουμε πίσω και τέλος. Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Σταυριανουδάκη, είπατε για κινητοποίηση συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα. Η Κρήτη δεν είναι μόνο ενωτική ομοσπονδία στα Χανιά. Έχει η δύναμη των μπλόκων, είναι και αλλού. Είναι τα Στερούσια, είναι το Ηράκλειο, είναι η Επιτροπή Αγώνα από το Τιμπάκι κλπ. Εδώ θα δούμε συνολικά, έτσι όπως το έχετε αποφασίσει, σε όλη την Κρήτη κινητοποίηση παρόμοιου τύπου με αυτά τα οποία αναφέρετε τώρα εσείς για τα Χανιά. Ναι, ακούστε, το Ρέθυμνο την Παρασκευή έκαμε κινητοποίηση η Αγροτική Σύλλογη, οι τρεις κτηνοτροφικοί σύλλογοι στο Ρέθυμνο κάνανε κινητοποίηση, κλείσαν την Εθνική Οδό για μια ώρα και κάμανε μια καλή κινητοποίηση. Προγραμματίζομαι, έχουμε επαφή με όλους τους συναδέλφους μας στην Κρήτη και προγραμματίζομαι συντονισμένες ενέργειες και στο Ηράκλειο καθημερινά. Γνωρίζετε ότι μέρα παραμέρα γίνονται κινητοποιήσεις από τους συναδέλφους μου αγρότες. Οπότε θα είναι συνολικό. Σε ΟΠΕΚΕΠΕ και σε άλλες υπηρεσίες. Μάλιστα. Λοιπόν, συντονίζομαι, έφτανε παγκρίτια και πανελλαδικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί καλημέρα δεν υπάρχει άλλο δρόμο παρά ο δρόμο του αγώνα, δυστυχώς. Καλά να είστε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Καλημέρα, κύριε Σταυριανουδάκη. Καλημέρα.